διαδικασία η οποία κρατάει αρκετά χρόνια και έχει να κάνει με την απομάκρυνση των επικίνδυνων κτισμάτων που παλιά στεγάζανε το νηπιαγωγείο εδώ στο λεγόμενο σχολείο της Βασίλισσας. Πρόκειται για κτίσματα κατασκευής περίπου της δεκαετίας του 60, κτίσματα τα οποία είχαν σοβαρές φθορές και είχαν κρυθεί επικίνδυνα και είχαν απομακρυνθεί μαθητές τα τελευταία χρόνια. Κτίσματα τα οποία είχαν γίνει πάνω στο τείχος και έπειτα από συνεννόηση με την αρχαιολογία κρίθηκε ότι δεν μπορούν να επισκευαστούν. Και έτσι με την απομάκρυνση των κτισμάτων και την αποκατάσταση του χώρου αφενός εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των μαθητών από μια ενδεχόμενη κατάρρευση, αλλά κυρίως εξοραίζουμε και αναδεικνύουμε το τείχος και αυτή η προσπάθεια είναι ακόμα στην αρχή. Σε συνέχεια θα υπάρξει και η απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων επικείμενων σε δυτικό και ανατολικό ανάχωμα, με σκοπό να αναδείξουμε τα τείχη, με σκοπό να αναδείξουμε τις οχυρώσεις και συνολικά να αναβαθμίσουμε όλα τα περιμετρικά σημεία της παλιάς πόλης. Τα κτίσματα που πρόκειται να κατεδαφιστούν έχουν ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπεται από την νομοθεσία, η ενημέρωση των ανθρώπων που κατοικούν μέσα και ακολουθώντας όλη αυτή τη διαδικασία σύντομα θα έχουμε την απομάκρυνση των κατοίκων σε μία περίπτωση και την τελική κατεδάφιση όλων αυτών των αυθαιρέτων που θα αναβαθμίσουν συνολικά το μέρος. Παρία δεν ήταν σε λειτουργία, δεν αλλάζει κάτι στους σχεδιασμούς, δεν επηρεάζει την κατανομή των μαθητών. Αυτό που νομίζω ότι κάνει είναι βελτιώνει την ασφάλεια των μαθητών και κυρίως δίνει και την ευκαιρία να αναδείξουμε και να αποκαταστήσουμε φθορές οι οποίες είχαν προκληθεί πάνω σε ενετικά τείχη. Αρχίζονται εργασίες, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και λόγω COVID, όμως και η εργολαβία και η επίβλεψη της εργολαβίας συνεχίζονται κανονικά.